Νίκο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως επί του θέματος. Όμως το παρασκήνιο όλοι λένε ότι 4 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να λάβει η Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι για το 2010 ζητήθηκε από την Ελλάδα να μειώσει το έλλειμμα της κατά 4%. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Καμία χώρα δεν έχει μειώσει σε τόσο μεγάλο ποσοστό το έλλειμμα της. Συνεπώς, αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε από τις Βρυξέλλες και θα το μάθουμε περί το μέσο του Φεβρουαρίου είναι αν θα λάβει 3 χρόνια ή ενδεχομένως ακόμα χειρότερα, να λάβει καταρχήν 2 χρόνια με μια προοπτική επέκταση για 1 ακόμα χρόνο ώστε να πάει στα 3. Πάντως, το να λάβει 4 χρόνια, Νίκο, αυτή τη στιγμή αυτό που λένε στις Βρυξέλλες είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και από τη διάρκεια της παράτασης που θα πάρουμε θα εξαρτηθεί και το εύρος των μέτρων που θα απαιτηθούν. Πάντως, Νίκο, αυτό που θα επιδιώξει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι προσαρμογή σε βάθος 7ετίας για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών στο δημόσιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό το αίτημα θα γίνει αποδεκτό από την Κομισιόν, καθώς είχε προηγηθεί άλλη πρόταση από την προηγούμενη κυβέρνηση για 10ετή προσαρμογή, η οποία απερίφθη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς οι Βρυξέλλες ζητούν πολύ περισσότερα να γίνουν στο θέμα του ασφαλιστικού. Ζητούν λοιπόν κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, μαχαίρι στις αναπηρικές συντάξεις, αλλαγή στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγινών με δραστικό περιορισμό των επαγγελμάτων που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και φυσικά το πάγιο αίτημά τους για άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Όλες αυτές τις αλλαγές πρέπει η ελληνική κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να τις αποτυπώσει, ούτως ώστε να λάβει μία θετική δήλωση, μία θετική έκθεση, μία θετική αντίδραση από τις αγορές και από την Κομισιόν.